Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που το άκουσα και μου φύγαν τα μαλλιά από τον κεφαλή μου. Νίκος Χαρικιόπουλος, 27 χρόνων. 56 ημέρες αγνοούμενος. Το παιδί που τελείωσε γεωπόνος, αλλά δεν μπόρεσε εκεί στην Θεσσαλονίκη που σπούδαζε, να βρει δουλειά και αναζήτησε μια άλλη εργασία ως ντελιβεράς. Δεν ήξερε όμως ότι έπρεπε να πάρει την άδεια. Για να δουλέψει, για να τα βγάλει πέρα από κάποιους άλλους που ασκούσαν εξουσία και σε αυτό το χώρο. Στους ντελιβεράδες. Με αποτέλεσμα οι απειλές να αρχίσουν βροχή και να βγαίνουν τούτη τη νύχτα στο φως τα μηνύματα που έστειλαν στον νέο για να τον τρομοκρατήσουν. Παρακαλώ λίγη ησυχία, αν είναι εύκολο. Για να τον τρομοκρατήσουν μηνύματα. Μηνύματα με... Τι γίνεται πάνω, βρε παιδιά. Παιδες, να έρθω εγώ πάνω στο κοντρόλ λίγο να τα πούμε από κοντά. Ακούγεστε πάρα πολύ έντονα. Μηνύματα άγρια. Μια φωτογραφία με ένα σπαθί, με ένα όπλο. Απειλές με κατσαβίδι, θα σου κόψω τα πόδια, θα χαθείς. Γιατί τόλμησε να βρει δουλειά σαν τη λιβεράς χωρίς να ζητήσει την άδεια. Και δεν είναι μόνο αυτά. Πολυθεματικό το τούνελ τούτη τη νύχτα, με αφορμή και τις μέρες που πλησιάζουν. Να βοηθήσουμε κι άλλους συνανθρώπους μας και θέλω να δούμε, φίλοι μου, τον Κώστα τον Κοροβέση.